Τι κάνετε, Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Ζαγόρα, σε εσάς, τους συνεργάτες, τους φίλους ακροατές. Να πω ότι είμαι πολύ καλά, δεν είμαι. Είμαι με κορονοϊό εδώ και δύο μέρες στο σπίτι, και εγώ και οι σύζυγός μου. Περαστικά σας. Πάμε καλά, μέχρι στιγμής είμαστε καλά. Δεν έχουμε ελαφρά μόνο. Μου το είπε ο Κώστας ο Κούσης λίγο πριν πω. Στεναχωρήθηκα, είναι αλήθεια, γιατί εντάξει, ό,τι και να είναι, είτε χαλαρά είτε πιο δύσκολα από το περνάει ο κόσμος, είναι στενάχωρο. Είναι στενάχωρο. Κάναμε αυτό που να κάνουμε, κάναμε τα εμβόλια, προσέχαμε, αλλά είναι και θέμα τύχης πλέον, Γιώργο. Και εσείς, και η σύζυγος, και οι δύο μαζί, δηλαδή, ταυτόχρονα. Και οι δύο μαζί, ναι, και οι δύο ταυτόχρονα. Μάλιστα. Αλλά ελαφριά, λέτε, το περνάτε, έτσι, δεν είναι... Ναι, ναι, εγώ δύο μέρες τώρα είμαι, θα έλεγα, σχεδόν ασυμπτωματικός. Η σύζυγος έχει λίγο πυρετό και λίγο πονοκέφαλο, με ντεπών το παλεύει. Δεν μέχρι στιγμής μα κάνει και λύση. Αισθανθήκατε εσείς κάτι και πήγατε, κάνατε τεστ ή λόγω της σύζυγου? Όχι. Ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα, την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο, στη Βιέννη. Ήμουνα επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας των Οργανισμών Ασφάλειας Συνεργασίας Ευρώπης και ήταν μαζί μας και μια υπάλληλος της Βουλής, η οποία είχε έρθει από Αθήνα. Όταν λοιπόν γύρισε η υπάλληλος αυτή, μας ειδοποίησε ότι βρέθηκε θετική στον κορονοϊό. Εμείς ξεκινήσαμε γυρίζοντας από τη Βιέννη, Κυριακή, Δευτέρα να κάνουμε rapid test, ήταν ok, όλα καλά. Προχθές Τρίτη ξύπνησε η σύζυγός μου με λίγο πυρετό και με πονοκέφαλο. Την είπα να μείνουμε σπίτι, καλέσαμε γιατρό. Μένα μου έκανα δύο rapid test, βγήκαν αρνητικά. Τη σύζυγό μου το πρώτο rapid test που έκανα, τους βγήκε θετικό. Αλλά μετά το PCR με βγάλει και εμένα θετικό. Και οπότε μένουμε μέσα στο σπίτι και ελπίζουμε ότι πρώτο Θεός στην καθαρά Δευτέρα θα έχουμε τελειώσει. Μάλιστα. Θέλω ένα σχόλιο, κύριε Καράγλου, για όλο αυτό που ζούμε, που παρακολουθούμε εμείς βέβαια από μακριά, αλλά υπάρχουν και Έλληνες πολλοί εκεί που βρίσκονται, για όλο αυτό που γίνεται στην Ουκρανία. Κοιτάξτε, αν συζητούσαμε μία εβδομάδα ακριβώς πριν, την Πέμπτη, είμαστε στη Βιέννη όπου θα συζητούσε η συζήτηση στον Οργανισμό Ασφάλειας Συνεργασίας Ευρώπης για μια σειρά συγκεκριμένων θεμάτων που είχαμε στην ατζέντα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εκείνη την ημέρα ήταν η μέρα που έγινε η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα το διήμερο Πέμπτη Παρασκευή να συζητάμε μόνο για το ζήτημα αυτό. Προφανώς, κύριε Ζαγόρα, αυτό που είδαμε από την προηγούμενη Πέμπτη, έχει κλείσει μια εβδομάδα τώρα, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την Ευρώπη. Η Ευρώπη είχαμε συνηθίσει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να είναι μια περιοχή ειρήνης, είχε οικοδομηθεί έτσι μια αρχιτεκτονική ασφάλειας, αλλά δυστυχώς με τα τελευταία γεγονότα αμφισβητείται πλέον και αυτό έντονα. Από τη δική μας πλευρά έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί πρώτα-πρώτα εμείς είμαστε ξεκάθαροι και έντιμοι. Δεν έχουμε κοροϊδεύσει ποτέ κανέναν. Παίρνουμε ξεκάθαρη θέση για όλα τα ζητήματα. Αυτό ταιριάζει άλλωστε και στη λαμπρή ιστορία της πατρίδας μας. Και στα 201 χρόνια που έχουμε ανεξαρτησία, πήραμε ξεκάθαρη θέση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είμαστε με την πλευρά του διεθνούς δικαίου. Είμαστε με την πλευρά της χώρας που είναι αμυνόμενη, που δέχτηκε αδικαιολόγητη και απρόκλητη επίθεση, και αυτή είναι η Ουκρανία. Είμαστε γενικότερα υπέρ της αρχής της εθνικής ανεξαρτησίας, εδαφικής κυριότητας, σεβασμού του διεθνούς δικαίου και βεβαίως ειρηνικής συμβίωσης όλων των χωρών. Δεν κρατάμε ίσες αποστάσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Είναι τις μόδες και θα το πω και εγώ, ίσες αποστάκεις, δεν θέλουμε να γίνουμε. Ούτε στρέφουμε το κεφάλι αριστερά ή δεξιά και κάνουμε ότι δεν βλέπουμε, ούτε στρέψουμε το κεφαλάκι δεν θα γίνουμε. Είμαστε ξεκάθαροι. Είμαστε με την Ουκρανία, γιατί είναι η Ουκρανία η χώρα η οποία δέχτηκε την αδικαιολόγητη αυτή επίθεση. Πέραν τούτου, έχουμε και έναν άλλο ιδιαίτερο λόγο. Έχουμε περίπου 120.000 Έλληνες ομογενείς στην περιοχή της Μαριούπολης, η οποία σήμερα είναι στα πολύ δύσκολα. Γιατί μιλούσα πριν με ένα φίλο που η γυναίκα του είναι από εκεί. Ευτυχώς και η γυναίκα του είναι εδώ, αλλά η οικογένειά της είναι εκεί. Και από χθες το βράδυ πλέον δεν έχουν επικοινωνία, ούτε τηλεφωνική, ούτε με Skype, ούτε με τίποτα. Έχουν κοπεί τα πάντα, γιατί καταλαβαίνετε είναι λίγο πριν την τελική επίθεση των Ρώσων για να καταλάβουν και τη Μαριούπολη. Άρα λοιπόν έχουμε και ένα ακόμη ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το ενδιαφέρον για τους ομογενείς μας. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνουν επιτέλους συνομιλίες. Ήδη έχουν πάει, λέει, δύο αντιπροσωπείες εκεί στην περιοχή της Λευκορωσίας, αλλά ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει συνομιλίες. Και να καταλήξουν το συντομότερο δυνατόν, γιατί σίγουρα αυτό που δεν χρειάζεται η Ευρώπη, αυτό που δεν χρειάζεται ο κόσμος, είναι έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. 120.000 είναι τόσο πολύ εκεί, τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ. Άλλωστε να θυμίσω κάτι, ιστορικά οι Έλληνες, και ειδικά την περίοδο της κατοχής από τους Τούρκους, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, για 400 χρόνια στη Νότια Ελλάδα και για 500 στη Βόρεια Ελλάδα,
ψάχναν, γυρίζαν σε όλο τον κόσμο, ήταν και ταξιδιάρδες, ήταν και έμποροι και ψάχναν διάφορες περιοχές όπου μπορούν να αναπτύξουν το εμπόριο. Θυμίζω λοιπόν ότι στην περιοχή εκείνη εγκατασταθήκαν τότε, αλλά υπήρχαν και πολύ παλαιότερα, από την αρχαιότητα ακόμη υπήρχαν Έλληνες, και στην Οδυσσό, το θυμίζω για όσους τυχόν το έχουν ξεχάσει, εκεί ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία. Ο πνευματικός δηλαδή ηγέτης της Επανάστασης του 1821, από τρεις Έλληνες της Διασποράς, από τρεις Έλληνες εμπόρους που ήταν εκεί πέρα και ιδρύσαν τη Φιλική Εταιρεία για να αφιπλήσουν την εθνική συνείδηση και να ξεκινήσει η Επανάσταση του 1921. Υπάρχουν λοιπόν τόσες χιλιάδες Έλληνες, είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν περιοχές που είναι καθαρά Έλληνες και μιλάνε μόνο ελληνικά. Το χωριό Σαρτανά, 8 χιλιόμετρα περίπου, 10 νομίζω είναι έξω από τη Μαριούπολη, ναι, που δυστυχώς έχει ισοπεδωθεί, όπου κατοικούν περίπου στις 8 με 10 χιλιάδες Έλληνες, μιλάνε η κύρια γλώσσα τους και η πρώτη τους γλώσσα είναι τα ελληνικά. Έχουν τα ήθη, έχουν τα έθιμά μας, έχουν τα πάντα. Απίστευτο, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα και νομίζω και αρκετοί ακόμη, σαν και εμένα που δεν ξέρω αυτές τις λεπτομέρειες. Και απ' την άλλη όμως η Ρωσία, Ορθόδοξη, εγώ αυτό που λέω από την πρώτη μέρα, κύριε Καράγλου, δεν λέω ότι είμαι καλός χριστιανός, αλλά τέλος πάντων και άργησα να πάω κιόλας στο Αγιώρος. Δεν μπορώ να συλλάβω έτσι, με το μυαλό που διαθέτω, ας πούμε, πως ένας άνθρωπος που πηγαίνει στο Άγιο Όρος σχεδόν κάθε χρόνο και παραπάνω από μία φορές ίσως, που μπορεί να μην παίρνουν και δημοσιότητα τέλος πάντων αυτές οι στιγμές που το επισκέπτεται, πως είναι δυνατόν να έχει κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ εκεί το πάω. Χωρίς να το πάω στο θρησκευτικό και τα λοιπά. Και δεν είμαι καλός χριστιανός. Έτσι, όσο μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να το διανοηθώ, δεν μπορώ να το συλλάβω ότι αυτός ο ηγέτης που είναι χριστιανός ορθόδοξος και έρχεται εδώ στο Άγιο Όρος έχει κάνει αυτό το πράγμα. Εκεί το τοποθετώ μόνο, το μυαλό μου. Καταρχήν, κύριε Ζαγόρα, να πω ότι όποιος λέει ότι δεν είναι καλός χριστιανός μπορεί να κάνει μεγαλύτερο λάθος και να είστε καλύτερος από όλους εμάς που πηγαίνουμε τακτικά στις εκκλησίες ή στο Άγιο Όρος πολλές φορές. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Mm-hmm. Αν ενεργείτε με βάση τη συνείδησή σας, κάνετε το καλό και δεν δημιουργείτε προβλήματα και δεν κάνετε κακές πράξεις, προφανώς και είστε καλύτερος χριστιανός από μένα ή από οποιοδήποτε άλλο εκκλησιάζεται τακτικότερα. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Mm. Το δεύτερο, ο πρόεδρος της Ρωσίας, ο Πούτιν, δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι στην ουσία ένας δικτάτορας. Οι εκλογές που γίνονται εκεί είναι εκλογές που θέλει πολύ νερό στο κρασί για να πεις ότι είναι δημοκρατικές και άλλωστε ο ηγέτης αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένος. Λοιπόν, προφανώς είναι τα συμφέροντα αυτά. Είναι τα συμφέροντα. Πέραν του ότι εγώ θεωρώ ότι ο πρόεδρος Πούτιν είχε προβλήματα και πιστεύοντας ότι πουλώντας εθνικισμό και πουλώντας ότι θα απελευθερώσει εδάφη που ιστορικά κάποτε πριν από πολλά χρόνια ήταν στη Ρωσία, θα κερδίσει την δημοτικότητα που θέλει στον ρώσικο λαό. Και φαίνεται, γιατί χθες άκουγα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, ναι, ότι σε νέες δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει έχει ανέβει η δημοτικότητά του. Κερδίζει. Βέβαια, αυτό να πω ότι είναι τώρα πρόσκαιρα πριν αρχίσουν να πηγαίνουν τα θέρετρα πίσω στα σπίτια τους στη Ρωσία και οι χαροκαμένες μάνες κλαίνουν τα παιδιά τους. Ελπίζω, επαναλαμβάνω, ελπίζω να τελειώσει το κακό το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Δεν πρέπει στην εποχή μας, δεν πρέπει στην Ευρώπη να έχουμε ξανά έναν παγκόσμιο πόλεμο. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το βασικό θέατρο των επιχειρήσεων και για τον πρώτο και για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν η Ευρώπη. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το θυμόμαστε πάντα. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει και οι ηγέτες οι μεγάλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν κάποια βήματα πίσω, πρέπει να δείχνουν μια διαλλακτικότητα, γιατί δεν οφείλησε τίποτα η ανθρωπότητα να ξαναζήσει έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, που από ό,τι απειλεί και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, ο κ. Λαυρόφ, μπορεί να είναι και πυρηνικός, που σημαίνει ολοσχερή καταστροφή της υπηρεσίας. Αυτό είναι αδιανόητο. Αδιανόητο, αδιανόητο. Λοιπόν, να κλείσουμε με κάτι ευχάριστο. Επειδή ξέρω είστε ένας από τους ανθρώπους, ένας από τους πολιτικούς. Για τον Άρη θα μου πείτε. Γενικά θα το έθετα για τις ομάδες Θεσσαλονίκη, για τα κύπελλα κτλ. Αλλά και για τον Άρη, φυσικά, μιας και το θίξατε βεβαίως. Καταρχήν να πούμε συγχαρητήρια στον Άρη που δικαιώθηκε και πήρε τους 6 βαθμούς πίσω. Ξέρετε ότι σωστά είπατε, εγώ ασχολούμαι με το τόπι, γενικότερα κάθε μορφή τόπι, είτε είναι ποδόσφαιρο, είτε είναι μπάσκετ, είτε είναι βόλεϊ, οτιδήποτε τέλος πάντων, με τον αθλητισμό γενικότερα και με το στίβο όλα τα παρακολουθώ και με ενδιαφέρουν. Είμαι δεδηλωμένος φίλαθλος του Ηρακλή, δεν το έχω κρύψει αυτό ποτέ. Mm-hmm. Και θέλω να πω συγχαρητήρια στον Άρη, γιατί ξέρετε, εμείς που τρεις φορές ως ποδόσφαιρο, ως ποδοσφαιρικό τμήμα υποβιβαστήκαμε στα χαρτιά, θεωρώ ότι έχουμε μια σταθερή θέση, ότι τα πρωταθλήματα και οι βαθμολογίες πρέπει να κρίνονται στους αγωνιστικούς χώρους και όχι στα χαρτιά. Έτσι, αυτό είναι το ένα ζήτημα. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Άρη. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Πήρε τους 6 βαθμούς που τους δικαιούνταν και ορθώς τους πήρε. Προσέφυγε και που έπρεπε να προσφύγει στο ανώτατο ιδιωτικό όργανο, το ΚΑΣ, και δικαιώθηκε. Μπράβο του λοιπόν και εύχομαι και καλή συνέχεια. Και είναι φανερό πλέον ότι μπαίνει στα play-off, άρα θα μπει και στην Ευρώπη. Συγχαρητήρια στον Άρη. Σε ό,τι αφορά τον ΠΑΟΚ, συνεχίζει στην Ευρώπη και αυτό είναι σημαντικό.
Αυτό είναι σημαντικό και για το Σύλλογο, αλλά και για την βαθμολογία της Ελλάδος, συνολικά, για να βγάζουμε περισσότερες ομάδες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, ο ΠΑΟΚ έχει έναν αγώνα μπροστά του. Πρέπει να καθαρίσει, όπως και οι άλλες ομάδες, γιατί δεν είναι μόνο στον ΠΑΟΚ, αλλά ειδικότερα στον ΠΑΟΚ, πρέπει να καθαρίσει κάποιους ανεγκέφαλους, να τους διώξει από το γήπεδο, να τους τιμωρήσει, να τους αποκλείσει. Αυτός που σηκώσαν τον τροπιαστικό πανό, που εγώ από τη Βιέννη ήμουν και το είδα, έτσι, στο τάμπλετ, είναι ντροπή για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Και δεν ταιριάζει αυτό το πράγμα. Να επιβραβεύουν δηλαδή τα αδέρφια τους που συσσαγωγικά αδέρφια τους. Μα και όλη η οικογένεια του ΠΑΟΚ αντέδρασε σε αυτό. Όλοι αντέδρασαν. Και από ό,τι άκουσα, έπεσε και κράξιμο και από τους φιλάθλους που ήταν στο γήπεδο, σε αυτούς εδώ τους ανεγκέφαλους που ανεβάσαν το πανό και βεβαίως και μπήκαν και μέσα στο γήπεδο. Ναι. Σε ό,τι αφορά τον Ηρακλή, σήμερα παρά το τιμή με κορονοϊό θα το δω τηλεοπτικά το μάτι, γιατί νομίζω το έχει R3. Εν πάση περιπτώσει, εμείς αυτό που κάνουμε φέτος είναι ότι υπάρχουμε σε μια επαγγελματική κατηγορία, στη δεύτερη την τάξη κατηγορία, στη δεύτερη εθνική. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί έχουμε Super League 1 και Super League 2 και δεν έχουμε Α' Εθνική και Β' Εθνική. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Έλατε. Συμφωνώ. Ας μας εξηγήσουν. Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ λέω λοιπόν ότι είμαστε στη δεύτερη εθνική, ξαναγυρίσαμε, ξαναμπήκαμε στον ποδοσφαιρικό χάρτη της χώρας και γιατί είμαστε Ηρακλής και γιατί έχουμε πολύ κόσμο και γιατί έχουμε και δύναμη και έχουμε αντέξει 114 χρόνια και θα αντέξουμε και άλλα τόσα και θα φτάσουμε και τα χίλια. Λέμε ότι φέτος είναι μια χρονιά αξιοπρεπούς πορείας και δόξα τω Θεώ την κάνουμε μέχρι στιγμής και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε όσο του κλείσει το πρωτάθλημα να είμαστε με αξιοπρέπειες στην πρώτη εξάδα, εφτάδα, οχτάδα το πολύ, κάπου εκεί μέσα. Αλλά του χρόνου θα είναι μια χρονιά όπου φιλοδοξούμε και ελπίζουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό και να γυρίσουμε στην κατηγορία, στην πρώτη εθνική, από όπου δεν πέσαμε ποτέ αγωνιστικά. Κύριε Καράγλου, περαστικά σας και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Ζαγκόρα. Να είστε καλά, να είστε καλά.